Και φυσικά δεν είναι μόνο αυτό. Δώρο άδωρο έχει γίνει το επίδομα το ΚΕΤΟΥ, που προβλέπει ο ενιαίος κανονισμός παροχών υγείας του νεοσύστατου Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, αφού οι γυναίκες καλούνται να προκαταβάλουν ολόκληρο το ποσό στα ταμεία των δημοσίων νοσοκομείων όταν είναι έτοιμες να γεννήσουν. Το εφάπαξ χρηματικό ποσό, το χρηματικό βοήθημα των 900 ευρώ που δικαιούνται οι νέες μητέρες, είναι υποχρεωμένες να το δώσουν για να πληρώσουν στο δημόσιο μευτήριο, σύμφωνα με το νέο τιμοκατάλογο που ισχύει στα νοσοκομεία από την 1η Οκτωβρίου. Έως και 1.600 ευρώ θα κληθεί να πληρώσει μια οικογένεια για να υποδεχτεί το νέο μέλος της. Το ποσό αυτό δεν αντιστοιχεί πλέον στα νοσήλια μιας ιδιωτικής κλινικής, αλλά των δημόσιων νοσοκομείων της χώρας. Σύμφωνα λοιπόν με εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας για τα κλειστά ενοποιημένα νοσήλια που τέθηκε σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου, οι ελληνικές οικογένειες καλούνται να πληρώσουν από την τσέπη τους ακόμη και 950 ευρώ για φυσιολογικό τοκετό και ποσά που φτάνουν ή ξεπερνούν τα 1.600 ευρώ για γένα με κεσαρική. Όπως δήλωσε ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης Νίκος Ραπτόπουλος, οι νέοι γονείς δεν θα φεύγουν χωρίς να πληρώσουν. Το νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης ήταν το πρώτο νοσοκομείο που μας είχαν αναθέσει να τρέξουμε αυτό το νέο πρόγραμμα τις νέες τιμές. Επομένως, τα άλλα τα νοσοκομεία θα πάρουν από μας την τεχνογνωσία για το πώς θα δουλεύουν με τον καινούριο τρόπο. Δηλαδή, σε όλη την Ελλάδα θα υπάρχει ένας κωδικοποιημένος, μια κωδικοποιημένη μάλλον η ίσπραξη των χρημάτων. Αυτό το καλό θα είναι ότι θα κερδίσουμε κυρίως χρόνο και χρήματα. Δηλαδή θα υπάρχουν περιστατικά τα οποία θα φεύγουν από το νοσοκομείο όπως γινόταν μέχρι τώρα χωρίς να πληρώσουν. Και αν οι γυναίκες που έχουν την ασφαλιστική κάλυψη του ΙΚΑ, του ΟΓΑ και του ΟΠΑΔ προσδοκούν ότι έστω και με καθυστέρηση τουλάχιστον θα πάρουν τα χρήματα τους πίσω, οι ανασφάλιστες βλέπουν το ποσό που πρέπει να πληρώσουν από την τσέπη τους να τριπλασιάζεται. Και ας είναι η βασική πληθυσμιακή κατηγορία που οδηγείται στα δημόσια μευτήρια επειδή δεν αντέχει να πληρώσει τα πακέτα των ιδιωτικών θεραπευτηρίων. Οι γυναίκες αυτές καλούνται πλέον να καταβάλουν 872 ευρώ, όσο και οι ασφαλισμένες αν πρόκειται για φυσιολογικό τοκετό, και 1.500 ευρώ αν υποβληθούν σε κεσαρική τομή. Μέχρι τώρα για φυσιολογικό τοκετό πλήρωναν 308 ευρώ και 528 ευρώ για κεσαρική τομή και νοσήλια 6 ημερών. Οι γυναίκες που έρχονται να γεννήσουν στο νοσοκομείο, οι κεσαρικές τομές. Για τις κεσαρικές τομές, ο ΟΓΑ, η πρόνοια, το ΙΚΑ και το ΤΙΔΚΕ, αυτά τα τέσσερα ταμεία δεν πληρώνουν. Πληρώνουν τα ταμεία τους. Επομένως, για την κεσαρική τομή, επαναλαμβάνω, πληρώνουν μόνο το δημοσίο. Πληρώνουν γύρω στα 1.450 ευρώ, δηλαδή αυξήθηκε περίπου 800-900 ευρώ αυξήθηκε. Όσες έχουν την κάλυψη του ΙΚΑ δεν πληρώνουν για κεσαρική τομή, δηλαδή η επέμβαση καλύπτεται από το ταμείο τους, αλλά δεν δικαιούνται επίδομα το ΚΕΤΟΥ, αφού με βάση τις κατηγορίες κοστολόγησης που προβλέπουν τα κλειστά ενοποιημένα νοσήλια, ο τοκετός υπολογίζεται ως θεραπευτική πράξη. Για τις γυναίκες που έχουν ασφαλιστική κάλυψη από το Ταμείο του Δημοσίου, ο νέος τιμοκατάλογος προβλέπει καταβολή 872 ευρώ στα δημόσια νοσοκομεία για φυσιολογικό τοκετό και νοσήλια 3 ημερών, ενώ αν γίνει κεσαρική, 1.541 ευρώ για νοσήλια 4 ημερών. Τα ταμεία του Δημοσίου κυρίως που πληρώνουν και κάποια άλλα μικρότερα ταμεία παίρνουν ένα επίδομα από το ταμείο τους, που οι πληροφορίες μου λένε τις τάξεις περίπου των 1.000 ευρώ. Επομένως, οι ασφαλισμένοι του δημοσίου, οι στρατιωτικοί που έρχονται να γεννήσουν οι γυναίκες τους στο νοσοκομείο μας, θα πληρώνουν δυστυχώς περίπου 450 ευρώ από την τσέπη τους. Εύλογο είναι το ερώτημα που προκύπτει αν σκεφτεί κάποιος πώς οι άνεργες νέες μητέρες ή ακόμη πιο συγκεκριμένα οι μουσουλμάνες που κατοικούν στον Οδοάβαντο στην Αλεξανδρούπολη θα μπορέσουν να πληρώσουν αυτά τα ποσά τη στιγμή που η οικονομική τους κατάσταση επίοικος μόνο δυσχερής μπορεί να χαρακτηριστεί.